εντάξει του αγώνα. Μαρίπα Παναθηναϊκός λοιπόν η ματσάρα στο γήπεδο Αγίου Παρασιών. Τηρήθηκε ενός λεπτού στη γη για το δολοφονημένο παιδί, τον Άλκη και τον νεαρό ποδοσφαιριστή που έχασε τη ζωή του στην Αθήνα. Η κυρία Σαρόγλου είναι η ρεφ της συνάντησης. Ο κύριος Χναράκης ο Δημήτρης από την απέναντι πλευρά. Και ο κύριος Δρακάκης από την εδώ πλευρά τη δική μας που θα το βλέπουμε λιγότερο με τις μαύρες φανέλες, λευκά σορτσάκια η παιδούχος της Γαρύπας, με τις γκρι αντίστοιχα πράσινα σορτσάκια οι φιλοξενούμενοι του ΠΟΗ Παναθηναϊκού Ομίλου Ηρακλείου, νεαρά παιδιά στην φιλοξενούμενη ομάδα. Φάουλ χρέος στον αξιώτη, η κυρία Σαρόγλου. Καπανταϊδάκης, ο Νικόλας είναι ο τερματοφύλακας της Γαρύπας σήμερα. Καπανταϊδάκης λοιπόν ο τερματοφύλακας. Πότσι ο κεντρικός αμυντικός, Λαμπράκης Μιχάλης, Μωραΐτης, Κατσαμήτρος, Φώτης Βελιξόγλου, Αξιώτης και Τέογλου, Καπλανάη, ο Γιάννης Ντραγκίτσι, αυτή είναι η 11, αναπληρωματική Βασιλάκης, Σταύρος, Ροδιτάκης Ηλίας, Μαυρογιάννης, Πότσι, ο Γιάννης Βασιλάκης και Φραγιαδάκης είναι η της Γαρύπας. Να δούμε σε λίγο στην πρώτη ευκαιρία, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία, να πούμε για τα παιδιά. Κτιστάκης είναι τερματοφύλακας για τον Μπόι, Φράγκο Μανολάκης, Παπάς Γεμιτζόγλου, Κοτζιάς Γιώργος, Στιακάκης Φανουράκης, Μουλούκας,
Αλεβιζάκης, Κορνελάκης, Φουντουλάκης είναι η 11, αναπληρωματική Ράδοβιτς, Γραμματικάκης, Χοτζάι, Χατζάκης, Γιανακουδάκης, Λιοργινάκης και Σταθάκης. Αυτή είναι λοιπόν οι ποδοσφαιριστές. Φώτης για τη Γαρύπα, πιο αριστερά στον Αξιώτη, χάθηκε η μπάλα, αντεπίδεση για τον Μπόι, έκοψε ο Μωραΐτης. Μάλιστα, έγινε το λάθος, το λάθος έγινε και ήρθε το γκολ για το Μπόι. Να δούμε το νούμερο του παιδιού, νούμερο 9, αν βλέπω καλά, ναι, το νούμερο 9 είναι ο σκόρερ, είναι ο Στιακάκης. Στιακάκης λοιπόν στο 7ο λεπτό, Στιακάκης στο 7ο λεπτό είναι ο σκόρερ του 0-1, Ρίπα Μπόι. Ένα λάθος, λάθη γίνονται, έγινε και εδώ, ήρθε το γκολ για τον φιλοξενούμενο Πόη με τον Στιακάκη, πήρε το φάουλ ο Κετέογλου. Τάσο ήρεμα, τάσο τέλος ρε, τάσο τέλος, τέλος τάσο, τέλος, τέλος. Ρε εσείς χαλαρώστε ρε, ρε χαλαρώστε ρε. Σταματήστε ρε τις χαζομάρες ρε. Παίξτε μπάλα και αφήστε τις μπλακίες, άντε. Το 1ο λεπτό είμαστε. Νεαρά παιδιά είναι. Βράζει το αίμα τους. Ηρεμήσανε. Δεν έγινε κάτι. Απολύτως τίποτα. Και δεν πρόκειται να γίνει. 0-1. Μπροστά ο Πόη με το Στιακάκη. Τσιγαρίπας, Φραγιαδάκης, Βασιλάκης, ο προπονητής Τσιγαρίπας, ο κύριος Ξυπάκης βλέπει την ομάδα να είναι πίσω 0-1 με τον γκολ του Στιακάκη.
άλλη μια φορά με προβλήματα αμυντικά η Γαρίπα. Δέκα λεπτά στον αγώνα, ένα φάουλ, Μωραΐτης είχε πρόβλημα κατά το χέρι του, δίπλα ο Πότσιο Αυγουστής. Πιέζει ο Κιτέογλου. Στο Φώτη, μπροστά ο Μετή, στο Γκετέογλου,
για το πλάγιο. Να δούμε και τους φιλάθλους. Κλασικά ο πρόεδρος Χαρύπας. Άλλο γαριπιανό. Πρέπει να είναι και θυγατέρα του Προέδρου. Άλλο γαριπιανό. Μάλλον δεν βλέπω. Φώτης για τη Χαρύπα. Φώτης. Ωραία μπαλιά, εξαιρετική μπαλιά μπροστά για τον Τραγκίτσι. Όχι. Για το ο Βελιξόγλου είναι. Ο Βελιξόγλου είναι. Ξεδική μπαλιά του Φώτη. Το 18ο λεπτό, ο Πόη είναι μπροστά 0-1. Το 2-0, 0-2. Κορνελάκης το νούμερο 19 ο σκόρερ του 0-2. Το χειρότερο δυνατό ξεκίνημα για τη Χαρύπα. Δεν δύο λοιπόν. Το χειρότερο δυνατό ξύλιμα για τη Χαρύπα. Δύο τέρματα. Στα 19 λεπτά που έχουμε διανύσει. Είναι πολλά. Πολύ νοθρά μπήκε η ομάδα. Ο Μεντί τα πλανάει. Γιάννης. Καλή σέντρα. Ένα σούτ εκεί. Ένα σούτ από κοντά. Πρώτη καλή στιγμή στο 20 λεπτό. Αυτό λέει πολλά για τη Χαρύπα. Χαρύπα λοιπόν πρώτη φάση. Ένα σούτ κοντά ο Αξιώτης. Είναι η πρώτη ουσιαστικά η φάση που καταγράψαμε για τους γηπεδούχους. Το 0-3. 0-3. Καταντάει.
Στιακάκης, δύο τέρματα του Στιακάκη, πρώτο τρίτο, το νούμερο 9. Μοιάζει για υπερομάδα ο Πόη. Στο γήπεδο Αγίου Παρασιών 0-3 με τον Στιακάκη. 0-3 λοιπόν Στιακάκης. Δεύτερο προσωπικό του γκολ. Τρίτο για το φιλοξενούμενο του Παναθηναϊκού Ομίλου Ηρακλείου. Πόη. Το λεπτό. Το τρίτο λεπτό. Παραμένει το 0-3. Και εδώ είναι 0-3, αλλά ο παιχταράς πιέζει μπροστά. Μια προσπάθεια εκεί και Τέογλου και Ραγκίτσι. Yeah.
καλή εκτέλεση από το Κοτζιά. Παρά λίγο το 4-0, παραμένει το 3-0. Θεόγλου, Καπλανάη, μια προσπάθεια, δεύτερη στον αγώνα για την Καρύπα, η δεύτερη προσπάθεια, για να τα λέμε όλα, είναι στο 26ο λεπτό. Κάπου στο 21ο και στο 26ο λεπτό που είναι τώρα, έγινε μια σημαντική φάση για να γλυκάνει το πράγμα λίγο η Καρύπα, που είναι πίσω 0-3. Να σου ταξιώτη κύριος Δρακάκης αφήνει ή όχι, ας το υποδείξω offside λοιπόν, είναι συνέχεια ως μη γενωμένη. 27 λεφτά στον αγώνα. Ο Κατσιμήτρος τον είχε αγκαλιάσει στο ποδοσφαιριστή. Δεν τον αφήνει με τίποτα να φύγει. Μια άτυχη μέρα για το Νικόλα, πρώτο φύλακα. Συμβαίνουν αυτά όπως παντού συμβαίνουν και πάντα συμβαίνουν. Τι να κάνουμε, έτσι είναι ζωή. Πονές από τον κύριο Ξυπάκη. Δεν έχει δίκιο. Χάνεις 3-0, 0-3 στην έδρα σου. Σίγουρα μας ασίδερα. Πολύτως δικαιολογημένη αντίδραση του κύριου Ξυπάκη στους ποδοσφαιριστές, προσπαθεί να τους ανεβάσει, να τους τσιγκλίσει. Ένα το λεπτό. Πλησιάζουμε το 30. Κόρνερ για τον Μπόι. Παρά λίγο το 4-0, 0-4. Πώς γίνεται 7-8 ποδοσφαιριστές, οι αντίπαλοι να παίρνουν την μπάλα, ένα ερώτημα.
Σήκωσε σημαία ο κύριος Δρακάκης. Φωνάζουν όλοι ότι δεν ήταν offside. Εγώ δεν έχω άποψη γιατί δεν είμαι στην ευθεία. Ο κύριος Δρακάκης πέδειξε το offside. Απελπιστικά μόνος μπροστά ο Τάσος και Τέογλου, παρότι έχει κάνει πολύ τρέξιμο, δεν έχει βοήθειες, μπαλιές δεν παίρνει. Ο Λαμπράκης κατάφερε και πέσπα στην μπάλα τον Στιακάκη. Να δούμε και τον Πάκο του Πόη. Γεμάτος είναι. Ποιοτικά παιδάκια έχει. Νεαρούς προσφερειστές, τις βλέπουμε εδώ να περιμένουν τη σειρά τους. Πώς γίνεται την μπάλα να βρίσκεται συνέχεια σε πόδια ποδοσφαιριστέ του Πόη, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Όμορφο λωδοσύνικο, δεν κατέληξε όμως σε γκολ, ο κύριος Κναράκης πόδιξε offside, αλλά η όλη η δουλειά ήταν όμορφη. Στο 35-10 λεπτά πριν τη λήξη, ο Πόη άλλη μια καλή φάση, παραμένει το 0-3 σε ένα κάκιστο, ίσως το χειρότερο παιχνίδι για τους γηπεδούχους. Δεν είναι μόνο το 0-3, είναι η όλη η εικόνα της ομάδας, είναι απογοητευτική στα μάτια τα δικά μου τουλάχιστον.
πάλι να δούμε στην εξέδρα. Σίγουρα δεν θα είναι ευχαριστημένος ο πρόεδρος της Γαρίπας με αυτά που βλέπουν τα μάτια του. Ή του Παναθηναϊκού θα είναι ευχαριστημένοι. Βλέπουν τα παιδιά να μάχονται, να αγωνίζονται. Είναι και η θυγατέρα του Χρήστου, του κ. Βασιλάκη. Μουτσιτέογλου. Κέρδισε ο Κοτζιάς. Κάρτα στον αξιότητα για διαμαρτυρία από την κυρία Σαρόγλου για το φάουλ. Τιόγλου θα το πάρει πάνω του. Μασούτ προσπάθησε. Αυτό λοιπόν έχει και πρόβλημα τώρα ο Τάσος. Είναι κάτω από το σφυριστής του Πόη. Στο 39. 6 λεπτά ακόμα να τελειώσει το μαρτύριο του πρώτου μέρους. Να δούμε εδώ το μπάκο του Πόη. Ηρεμία ζητάει να παίξουν μπάλα οι υποσφαιριστές του. Εδώ ο Πάγκος Γαρίπας. Ξεδιψούν τα παιδιά. Ξεδιψάει και ο κύριος Χναράκης, ο Δημήτρης. Υψάς μέρος είναι και αυτός. Σήμερα είναι μια μέρα χαρά Θεού, ηλιόλου στη μέρα, ότι πρέπει για ποδόσφαιρο, αλλά έχει και τη ζέστη όσο να ακούγεται. Παράτερο για την εποχή, 6 Φλεβάρι 2022. Είναι οι αλκιονίδες μέρες, χθες σήμερα. Λίκανε λίγο καιρός. Σταμάτησε και ο νοθιάς. Νομίζω δεν είναι νοθιάς, άπνοια έχει, βασικά έχει άπνοια. Αλλά η θερμοκρασία είναι αρκετά καλή, 15 βαθμούς πρέπει να είναι. Σηκώθηκε το παιδί και έχουμε τη συνέχεια. 5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του πρώτου μέρους, στο 40 λεπτό είμαστε. Ένας Παναθηναϊκός υπάρχει στον αγωνιστικό χώρο. Περίμενε ο κ. Χναράκης στη γωνία, τον πήρξε off-site. Γεμιτζόγλου είναι ο παθοσφαιριστής που σημαίνει off-site, το νούμερο 6 του Πόη, ο Αυγουστής ο Πότσι. Λογικό και μετά από τα 3 γκολ να μην υπάρχει ψυχολογία.
Μωραΐτης πήρε το φάουλο από τον Κορνελάκη. Άρχισε ο Νίκος να... Άιντε! Ένα λεπτό ακόμα για να λήξει το πρώτο μέρος. Απόλυτος σύριαγος είναι ο Κοτζιάς στην άμυνά του. Λήξη πρώτου μέρους, καλά το έκανε η δεσποινής κυρία Σαρόγλου, γιατί αυτό δεν παλεύεται άλλο. Τώρα η έναξη του δευτέρου μέρους, 0-3 από το πρώτο, Γαρίπα Πόη.
να βγει, γιατί είναι ποδοσφαιριστής κάτω, έτσι πρέπει να γίνει. Έχει έρθει άλλος Γαρυπιανός, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γαρύπας, ο Πανουργιάκης ο Βαγγέλης. Τον κύριο Γαλανό βλέπουμε εδώ στην εξέδρα. Α, βλέπουμε και τον κύριο Κασαπάκη, τον Νίκο. Ή τον Μιχάλη την Παπαδάκη, ποιος είναι τούτος εδώ. Πάντως είναι οι Γαρυπιανοί τρεις και μία η κόρη τέσσερις. Δεν έχει ποδόσφαιρο, είναι τραυματίας το παιδί του Στιακάκης, σηκώθηκε όλα καλά και όλα ωραία. Και ο Κοτζιάς, είναι από τους καλύτερους παίκτες στο πρώτο μέρος, δύναμη ο Γιώρης. Fair play. Ραγκίτσι κέρδισε το πλάγιο, θα το εκτελέσει ο Αυγουστής ο Κότσι. Παπάς, ο αρχηγός θα το εκτελέσει. Το φάουλ για τον Μπόι που είναι μπροστά 0-3 από το πρώτο. Ο Ρωτάκης ο Ηλίας είναι θερματοφύλακας. Στο δεύτερο, στη θέση του Νίκου του Πανταϊδάκη,
άνοιξαν το πλάνο, βγάλαμε και φωτογραφίες των παιδιών, να έχουν να θυμούνται και τα καλά και τα κακά, και αυτά μετά από κάποια χρόνια θα έχουν αξία. Ευθείας, out. Έχει μπει και ο Βασιλάκης ο Σταύρος μέσα. Μια προσπάθεια εδώ, έχει μπει και ο... Βασιλάκης λοιπόν και ο Ροδιτάκης. Οι αλλαγές για τον κύριο Σκουσπάκη. Στο 53 του αγώνα είμαστε. Ο Τζιγάς είναι χειρή έχω εκεί, έκοψε μια παλιά σφήνα για τον Κετέογλου. Καλύτερος παίκτης στο αγώνα νομίζω ο Κουτζιάς. Τρεις αλλαγές για τον Μπόι. Πολυτέλεια για τον κόουτς του Παναθηναϊκού. Οργανωμένη ομάδα, υπάρχει υλικό. Give me.
Μπαρτέογλου, πρώτο! Χάθηκε. 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 Μεγάλη στιγμή για την Γαρίπα. Μπαρτέογλου, ποιο φάση. Στο 56. Νομίζω τρίτη τέταρτη φάση στον αγώνα για την Γαρίπα. Πρώτο στο δεύτερο πάντως ήταν κλασική για γκολ. Εξαιρετική απόκριση του Κτιστάκη στο σούτ του Κετέογλου. Εδώ ο τερματοφύλακας είναι ποιοτικό παιδί. Τον ακούμε, μιλάει συνέχεια στους ποδοσφαιριστές. Κατευθύνει συνέχεια. Συμμετέχει ενεργά στον αγώνα. Μια δύσκολη στιγμή για την άμυνα της Γαρίπας πέρασε. Προς στιγμή είναι όμως, γιατί είναι το φάουλ στο Μωραΐτη. Η αψογότατη κυρία Σαρόγλου. Το καπλανάι το Γιάννη βγάζει, ο κύριος Ξυπάκης το Φραγιαδάκι βάζει. Βαλιξόγλου Ιωάσονας, δυνατά, την μπάλα out. Εδώ ο Ιωάσονας. Πήγε να τσιμπήσει ο Κετέογλου, πολλές μάχες με το Κουτσιά. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Κύριε Κοζιά, αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Και Τεόγλου που το έχει πάρει απάνω του το πράγμα και καλά κάνει, εξωπρέπεια. Έχει πολύ εγωισμό Τάσος. Βασιλάκης κέρδισε προς στιγμή, πήρε και το πλάγιο ο Σταύρος, ωραίος. Κετέογλου, Κετέογλου, το σουτ! Της τάξης είναι αστέρι. Εδώ. Πολύ καλή απόκρουση, φωνές από το μπάγκο του Πόη για τις τελευταίες δύο-τρεις προσπάθειες της Γαρίπας που είχαν υπέτειο τον κύριο εδώ τον Κετέογλου, το κόρνερ αξιώτης για ψαλίδι πηγαίνω ο Τάσος. Έδιωξε ο Αγκουστίν, πίσω η μπάλα, ένα φάουλ εδώ, μια χαρά τα πήγε ο Ζήντα, τον έβαλα από κάτω ο Χρήστος, τον έβαλα από κάτω ο Ζήντας. Ωραίο το κλίμα εδώ, τώρα στο δεύτερο. Το πρώτο κάτι πήρε μας χαλάσει. Μια καρτούλα για το κύριο Ζήντα το αντάρτη, το κύριο Κατσαμήτρο, τον προλάβει με τα πίσω βηματάκια, κάλυψε την άμυνα, γλίτωσε τον κόλο ο Ηλίας.
Κάντο, ο Ηλίας δεν το τρώει αυτά εύκολα. Λοιπόν, παραμένει το 0-3 του πρώτου μέρους. Δύο πάσεις για τη Γαρίπα στο δεύτερο και Τεόγλου. Ο δημιουργός. Έδειξε ο Βελιξόγλου. Η μπάλα έφτασε στο Γκοτζιά που είχε προωθηθεί, θέλει να βάλει γκολ. Μπάλα είναι κόρνερ, λέει ο κύριος Δρακάκης, ο βοηθός. Εδώ στιχτωδός, φοβερό σουτ, φοβερό σουτ, φοβερό σουτ, εκπληκτική η αντίδραση του Ηλία, τερματοφύλακα της Γαρίπας. Ωραίος ο Ηλίας, εξαιρετικά στη γωνιά, εστικτοδός, την νάχτηκε, πέταξε την μπάλα. Κόρνερ, καλή στιγμή για τον Μπόι. Το 17ο του Δευτέρου. Καλύτερο το δεύτερο για τη Γαρίπα, σαφώς καλύτερο. Δεν έχει δεχτεί και γκολ. Ο Τσετέογλου τα δίνει όλα. Στιακάκης την αριστερή πλευρά, βγήκε σέντρα. Άλλη μια καλή στιγμή, ταχύτατη η εκδήλωση της επίθεσης για τον Μπόι. Παραμένει το 0-3. Ροδιτάκης. Δύο παίχτες έχουν σηκωθεί για ζέσταμα. Για τον Μπόι. Αξιώτης. Το φάουλ είναι για το Παναθηναϊκό. Όλοι πήγαν από την άλλη μεριά. Στο δεύτερο 65 λεπτό. Συλλάξει το πάλεψε εκεί, μπάλα πλάγιο για τον Μπόι. Σαφώς πιο βελτιωμένη η Γαρίπα στο δεύτερο. Τουλάχιστον υπάρχει προσπάθεια, υπάρχει διάθεση για προσπάθεια. Για τον πρώτο δεν υπήρχε, άλλο πράγμα υπήρχε. Μήτρος. Κοζιάς, πολλά χιλιόμετρα, πολλή δουλειά. Κάνει το σουτ, Ροδιτάκης. Εύκολα.
Τετέογλου. Τετέογλου, 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 το σουτ! Πήγαν το σκοτώσει το, σε εισαγωγικά το, το Κτιστάκι. Πολύ δυνατό σουτ, εξαιρετική απόκριση του Κτιστάκι. Εξαιρετικό σουτ, εξαιρετική προσπάθεια από τον Τετέογλου, που αν μη τι άλλο σέβεται τον εαυτό του. Να βοηθήσω ο Τάσος. Το είπαμε. Και η προσπάθεια δεν υστερεί. Εδώ ο Τάσος. Έχει πέσει η απόδοση του Πόη. Ο δεύτερο έχει ανέβει Τσιγαρίπας. Το σκορ όμως παραμένει 0-3 για τον Πόη. Βασιλάκης έχει προσφέρει στην ομάδα. Σταύρος από την είσοδο του στο δεύτερο μέρος. Νομίζω ότι ο Ντραγκίτσι. Ντραγκίτσι εκεί. Ντραγκίτσι κέρδισε. Μπάλα εύκολα στον αγκαλιά του Κτιστάκη από το Φραγκιαδάκη που πήρε και εκείνος θέση στον αγώνα. Κτιστάκης λοιπόν, Τσιρικάς είναι υπέροχος, το απέδειξε στη φάση του Τετέογλου δύο φορές. Κρατάει το 0 για τον Παναθηναϊκό Όμιλο Ηρακλείου, τον Μπόη. Όλα αυτά στο 23ο λεπτό του Δευτέρου. Φραγκιαδάκης, ο Φραγκιαδάκης, μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, λέει ο κύριος Δρακάκης. Δραγκίτσι. Offside σηκώθηκε η σημαία του κύριου Δρακάκη. Offside σηκώθηκε η σημαία του. Offside. Να δούμε και λίγο εδώ το Τσουγαρυπιανούς. Λοιπόν είναι ο Πανουργιάκης ο Βαγγέλης, ο Κασαπάκης ο Νίκος, ο Χρήστος ο Βασιλάκης, η θυγατέρα του, αυτή είναι η Γαρυπιανή, η υπόλοιπη είναι του Πόη. Μια, δυο αλλαγές για τον Παναθηναϊκό ή όχι, όχι, όχι. Η διακοπή είναι γιατί είναι ο Ηλίας κάτω, ο Ροδιτάκης. Ο Ροδιτάκης, ο Ηλίας, τερματοφύλακας της Γαρύπας είναι κάτω, γι' αυτό είναι η διακοπή. Να πάει ο γιατρός για τις πρώτες βοήθειες στο 24ο λεπτό του Δευτέρου. Το σκορ αμετάβλητο από το πρώτο, 0-3. Γαρύπα Παναθηναϊκός. Τέρμα, μπράβο! Σηκώθηκε ο Ηλίας, έβαλε τα γάντια του για τη συνέχεια. Φύλακα του το Πόη το Κτιστάκι, πόσο μιλάει στους συμπαίκτες του, τους κατευθύνει, οργανώνει άμυνα και επίθεση. Μπράβο του πάντως.
είχε στον αιρετικό του δύο εξαιρετικές αποκρούσεις. Στο δεύτερο, εδώ. Τον είδαμε. Να επιβιώνει αυτά που λέγαμε. Καλή προσπάθεια από το Φώτη. Είναι κάτω ο Φράγκο Μανολάκης, ποδοσφαιριστής του ΠΟΗ, στο 28ο λεπτό του Δευτέρου, γι' αυτό η διακοπή από την κυρία Σαρόγλου. Εδώ ο νεαρός Φράγκο Μανολάκης. Το νούμερο 7. Εξαιρετική συμμετοχή και εκείνος στον αγώνα. Υπέροχο και το τάκλιν του Μωραΐτη που είναι από τους διακριθέντες της Γαρίβας. Και στο πρώτο και στο δεύτερο. Εδώ ο Μόρας. Μωραΐτης. Δύο αλλαγές για το Μπόι. Πού ήταν, μία ή δύο. Τώρα θα γίνουν. Θα γίνουν λοιπόν οι αλλαγές. Μία αλλαγή. Ναι, μία αλλαγή. Μιτζόγλου βγαίνει λοιπόν, ο Γραμματικάκης το νούμερο 2 παίρνει θέση στον αγώνα του. Γραμματικάκης λοιπόν στη θέση του Μιτζόγλου. Εδώ ο νέος εισελθόν ποδοσφαιριστής του ΠΟΗ με το νούμερο 2. Η αλλαγή. 75ο λεπτό ακριβώς. Τα παράπονα του κύριου Κτιστάκη. Αυτή ήθελε συνέχεια στη φάση ο Κετέογλου. Ήταν από κάτω, από κάτω είμαι λέει. Σήκωσε το Κτιστάκη. Ωραία πράγματα, μια χαρά. Αυτά τις στιγμές, όσο κι αν είναι κρίσιμο ένα μάτσι, ένα σκόρ είναι αρνητικό, το χέρι και το
εφαγωνίζεστε, είναι το παν, είναι το πρώτο και κύριο και σε ένα αγώνα. Γι' αυτό και ο Κιτέογλου το αποδεικνύει διαρκώς. Μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του Κτιστάκη, μια φορά ακόμα. Στο 77 είμαστε, ένα κακό θέαμα συνολικά σε σχέση με τα με τις δυνατότητες των δύο ομάδων. Οπότε κάτι πήγε να κάνει στο πρώτο μέρος, εκτός από τα γκολ τα τρία είχε και δύο τις τέσσερις άλλες φάσεις. Η Γαρίπα μία ή δύο ίσως στο πρώτο μέρος. Αυτές έχω στο μυαλό μου και δύο, τρεις στο δεύτερο, σε αυτά τα 30 λεπτά που έχουμε διανύσει. Φάουλ του Ντραγίτσι. Στον Μπουλούκα, νούμερο 11, Μπουλούκας. Ο πανταχού παρών Κοτζιάς, με μια φορά ακόμα το εκτελέσει. Γαρίπα μετά το ξέσπασμα του πρώτου δεκαλέπτου στο δεύτερο μέρος. Έτσι εκείνη η κοπάση. Δυνατό σούτ, άστοχο του Κοτζιά. Ο Βασιλάκης θα μπει. Ο Ντραγίτσι βγαίνει. Φώτης. Πιέζει ο Βασιλάκης, με φάουλ λέει ο... με φάουλ λέει ο κύριος Φιναράκης. Ο νέος ελθόν ο Βασιλάκης, όχι ο Φώτης πήρε το φάουλ, Φώτης το πλάγιο. Μια κάρτα, σε ποιον θα βγει. Μια κάρτα βγήκε εκεί, αν δεν κάνουμε λάθος, αλλά σε ποιον άγνωστο. Ο
Βασιλάκης, ο Νοησορθών το νούμερο 19 για τη Γαρίπα. Δίνει και αυτό στη δική του μάχη τώρα. Μωραΐτης. Παπάς είναι κάτω. Έκανε φάουλ. Το υπόλοιπο δεν χρειάζεται. Χαζά είναι. Το 83 είμαστε, αλλαγή λέει ο... Αλλαγή θα κάνει το παιδί. Τον παπά. Ο... προπονητής του πόη. Σηκώθηκε ο παπάς από τον κύριο Μαρταβατζή, τον άνθρωπο γενικό αρχηγό του Παναθηναϊκού, εδώ ο κύριος Μαρταβατζής μαζί με τον προπονητή του ΠΟΗ. Ναι. Γραμματικά δεν πρόλαβε. Μάρε χωρίς χέρια. Πιέζει ο Βασιλάκης. Στο 86 03 πάντα. Ο 28 λεπτό. Το σκόρ είναι 0-3. Ένα ημίχρονο. Το πρώτο με απόλυτο κυρίαρχο τον Παναθηναϊκό.
Μια-δυο φάσεις έκανε η Γαρύπα στο πρώτο μέρος. Η Δέσποινη Συρία Σαρόγλου κοιτάει το ρολόι της, βαρέθηκε η Τσίνη, βαρεθήκαμε κι εμείς. Στο δεύτερο προσπάθησε κάτι η Γαρύπα να κάνει, να στο πρώτο 15 λεπτό, κυρίως με τον Κετέογλου. Ο Μωραΐτης έδωσε μάχης πίσω στην άμυνα. Δεν ήταν η Γαρύπα στην καλύτερη μέρα της. Σίγουρα. Φρέγκο Μανολάκης είναι κάτω. Και ο Φραγκιαδάκης είναι κάτω. Από τους Γαρυπιανούς. Στο 87 διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία λεπτά, να τελειώνει το μάτς. 88 λεπτό. Ό,τι είδαμε είδαμε και χαζά είδαμε και παράξενα είδαμε. Μια χαρά ήταν η διαιτησία της κυρία Σαρόγλου της Ελένης, του κυρίου Χναράκη. Από εδώ του κυρίου Δρακάκη δεν έχουμε άποψη, είναι μακριά. Και αυτός καλός μας φάνηκε. Λήξη, καλά το έκανε η κυρία Σαρόγλου και μας απάλλαξε από αυτό το μαρτύριο το σημερινό του αγώνα Πόη Γαρύπα, με όσα μυστήρια και παράξενα αυτός περιείχε. Η κύριοι εδώ, ο κύριος Χναράκης, ο Δημήτρης, η κυρία Σαρόγλου. Αυτά, τέλος.